Σας βλέπουμε ότι κάθεστε εδώ στη ρίζα της Εκκλησίας. Τι ακριβώς κάνετε? Κάνουμε έλεγχο αν έχουν κάνει εμβόλια, αν φοράνε μασκή. Παράλληλα, μετά από μένα είναι και οι επιτρόποι μέσα, οι οποίοι κάνουν όλοι έλεγχο και μασκή. Δόξα να και Θεός. Είστε υπάλληλοι εδώ της Εκκλησίας? Όχι, έρχομαι και βοηθώ. Εδώ 1,5 χρόνο να θέλω κερδώσει. Παπαστατή, βλέπουμε ότι εδώ τα μέτρα τηρήθηκαν. Βλέπουμε τους πιστούς με μάσκες και σε σχετικές αποστάσεις. Ναι, πάντοτε εμείς τηρούμε τα μέτρα. Είναι σε αποστάσεις. Σήμερα ήταν λίγο παραπάνω, διότι ήταν το πανηγύρι μας. Αλλά πάντα έχουμε τις αποστάσεις, έχουν τις μάσκες, προσέχουν. Διότι μέσα στον ναό, ένας που φοράει μάσκες και πετάει την απόσταση, δεν υπάρχει και ένας κίνδυνος. Ούτε τρέχει, ούτε μιλάει, ούτε τραγουδάει. Στέκεται και προσεύχεται. Δεν είναι όπως είναι τα άλλα μέρη έξω. Κάμπον πρελισμό με τα σούπερ μάρκετ και τα άλλα τα μαγαζιά. Ναι, εκεί όπου αυτός που εισέρχεται περπατάει, μιλάει, κινιέται. Ενώ στην εκκλησία στέκεται όρθιος. Προσεύχεται με τη μάσκα. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος. Και πάντοτε δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα εδώ στο Μανταμάδο. Τόσο κόσμος έχετε, τόσο κόσμος κοινωνεί, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, διότι υπάρχει η τάξη. Και πρέπει, να κρατάμε τις τάξεις. Πρέπει να κοινωνούμε. Για να γίνεται αυτό όμως πρέπει και να εμβολιαζόμαστε. Να μην ακούν αυτά που λένε. Όλοι έχουν γίνει πανεπιστημιούχοι, όλοι έχουν γίνει παντογνώστες, ενώ κανείς δεν είναι ο επιστήμονα εκείνος που θα το πει, παρά μόνο οι γιατροί. Αυτή είναι η ειδικότητά τους. Μας λένε αυτό το πράγμα να κάνουμε. Εμέσως πριν σας πω, καταλαβαίνω ότι είστε και εσείς από τους υποστηρικτές ότι πρέπει, επιστήμονες. Πρέπει. Είναι ένα φάρμακο. Και την επιστήμη, ο Θεός την φώτισε στους επιστήμονες και την πήρε. Δεν ήρθανε εξ ουρανού. Εκατοντάδες πιστοί έφτασαν εδώ στη Μονή Παϊμαγίστων Ταξιαρχών για να προσκυνήσουν τον ταξιάρχη, την εικόνα του ταξιάρχη και να κάνουν το τάμα τους. Στην πλειοψηφία τους φορούσαν μάσκες, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν έλεγχοι. Ωστόσο, τα κρούσματα τα τελευταία που ήταν πάρα πολλά εδώ στην Εύβο συνέτησαν τους πιστούς και έτσι είχαν προλάβει να κάνουν τα μέτρα τους. Κύριε Πρόεδρε, πώς είναι η κατάσταση εδώ πέρα στον Ιερό Ναό? Σήμερα η γιορτή του ταξιάρχη μας, πάρα πολλοί κόσμοι τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας. Σήμερα γιορτάζουμε μία από τις μεγαλύτερες γιορτές της Λέσβου των ταξιαρχών, στην Ιερά Μονή των Μεγίστων Ταξιαρχών, ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ελλάδος. Αλλά μαζί με αυτή τη γιορτή γιορτάζουμε και την απελευθέρωση του νησιού από το 1912. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος διότι ο κόσμος έχει προσαρμοστεί, τηρούνται τα πρωτόκολλα και τα μέτρα προστασίας. Έχει συνετιστεί, φοράει τις μάσκες του και κρατούνται και οι αποφάσεις. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά και δεν θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους και ιδιαίτερα στον νομό της Λέσβου και του Μανταμάδου. Τηρούνται τα μέτρα εδώ οι άνθρωποι, πώς? Τηρούνται τα μέτρα. Τώρα ο λόγος ότι ήρθανε μαζεμένοι είναι για να όλοι τους να κοινωνήσουν. Γι' αυτό τηρούνται όλα τα μέτρα με μάσκες, με ψεύδια, με βλάβια. Και με όλα προς τον Αρχάγγελο Μιχαήλ.